Τα στρίδια εξαφανίζονται στην Ευρώπη. Μπορεί η επιστήμη να τα σώσει. Και πώς? Εδώ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, εκτροφείς οστρακοειδών έχουν σοβαρούς λόγους να ανησυχούν για το μέλλον τους. Ο κύκλος της καλλιέργειας στριδιών διαρκεί 3 με 4 χρόνια. Τα ποσοστά θνησιμότητας ξεπερνούν το 80 και 90% κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, όταν τα στρίδια μας είναι ακόμα μωρά. Μετά, η θνησιμότητα φτάνει το 10 με 15% τον δεύτερο χρόνο. Και άλλο ένα 30 με 40% θνησιμότητας κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους. Στο τέλος, με το ζόρι μπορούμε να πουλήσουμε το 1 από τα 10 εκτρεφόμενα οστρακοειδή. Χάρη σε αυτό το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα, οι επιστήμονες προσπαθούν να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν τους λόγους που τα οστρακοειδή δεν επιβιώνουν σε τόσο μεγάλο ποσοστό. Πού γίνεται αυτή η έρευνα και πώς? Σε αυτά τα εργαστήρια, οι επιστήμονες μελετούν τον ρόλο που διαδραματίζουν ένας ιός, τρία βακτήρια και ένα παράσιτο. Ανακάλυψαν ότι η προστασία τέτοιων ευάλωτων όντων όπως τα στρίδια από παθογόνους μικροοργανισμούς είναι κάθε άλλο παρά εύκολη. Ο εμβολιασμός δεν είναι εφικτός σε οστρακοειδή. Τα μαλάκια είναι ασπόνδυλα ζώα. Στερούνται τα αντισώματα που καλλιεργούνται σε έναν εμβολιασμό, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των ανθρώπων ή των άλλων ζώων της ξηράς. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να μελετώνται λύσεις. Οι ερευνητές αποκαλύπτουν ότι η πιο πολλά υποσχόμενη, αν και χρονοβόρα, είναι η μέθοδος της φυσικής επιλογής και διέλευσης. Στις κοινότητες στριδιών μπορεί να υπάρχουν κάποια που είναι ισχυρότερα. Αυτά είναι που μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους καλύτερα από τις ιογενείς λοιμώξεις. Έτσι μπορούμε τελικά να περάσουμε αυτά τα ισχυρότερα είδη ανάμεσά τους, ώστε να αποκτήσουμε ολόκληρες οικογένειες πιο ανθεκτικών οστρακοειδών. Σε αντίθεση με τα ζώα της ξηράς, τα στρίδια εκτρέφονται σε ένα πολύπλοκο ανοιχτό περιβάλλον με πολλούς παράγοντες που είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Ανάμεσά τους η θερμοκρασία των ωκεανών, η αλατότητα, η οξύτητα αλλά και η ρύπανση. Έχεις τον ιό. Στη συνέχεια όμως υπάρχει και η ρύπανση. Νητρικά, φυτοφάρμακα, λίπασμα. Όλα καταλήγουν στον ωκεανό. Και μετά υπάρχουν και τα λίμματα από τα εργοστάσια που δεν συμμορφώνονται πάντα με τα περιβαλλοντικά στάνταρ. Τα στρίδια αναπτύσσονται σε ένα ανοιχτό περιβάλλον. Εδώ, για παράδειγμα, μελετούμε τον ενδεχόμενο ρόλο αυτού του μείγματος από 12 φυτοφάρμακα στη δημιουργία παθογόνων παραγόντων πιο ισχυρών που κάνουν τα οστρακοειδή ακόμα πιο ευαίσθητα στις επιθέσεις τους. Εμείς οι καλλιεργητές στριδιών σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα για το περιβάλλον, για την ποιότητα του νερού και του υζήματός του. Θα πρέπει να ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε καλύτερα ολόκληρο το οικοσύστημά μας. Παρά τη ζωφερή πραγματικότητα, τόσο οι ερευνητές όσο και οι εκτροφείς στριδιών αρνούνται να παραδώσουν τα όπλα. Ήμουν 20 χρονών όταν βίωσα το προηγούμενο κύμα μαζικών θανάτων σε αυτό το τομέα. Αν δεν ήμουν αισιόδοξος, τότε δεν θα ήμουν ακόμα σε αυτή την επιχείρηση στην ηλικία των 73 ετών. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την καλλιέργεια στριδιών. Τα παιδιά μου εξακολουθούν να εργάζονται στην επιχείρηση. Ελπίζω πραγματικά ότι και τα δυσέγγονά μου επίσης θα εργαστούν εδώ, μαζί μας, σε αυτή την οικογενειακή επιχείρηση οστρακοειδών.